Δύο φορές την εβδομάδα η Αλήθεια κάνει θεραπευτική υπασία. Ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο. Αναζητούσε μια λύση για να αντιμετωπίσει τη χαμηλή αυτοεκτίμηση που αισθάνεται και την διαταραχή προσοχής. Είναι πολύ χαλαρωτικό να είμαι εδώ με τον Μάουι. Η υποχρέωση να φροντίζω έναν ζώο έχει μεγάλη σημασία, όπως και το ότι μου δίνει αυτοπεποίθηση να ανεβαίνω πάνω σε ένα άλογο. Η δραστηριότητα αυτή λαμβάνει χώρα με τη συνοδεία θεραπευτών. Η επιλογή του αλόγου γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε θεραπευόμενου. Δουλεύουμε πάνω σε θεραπευτικούς στόχους που έχουν ανάγκη οι ασθενείς μας. Στόχους στον κινητικό, νοητικό ή γλωσσικό τομέα. Και αυτό που κάνουμε είναι ότι εισάγουμε το άλογο στη διαδικασία χρησιμοποιώντας και διάφορα εργαλεία ή παιχνίδια. Κάθε μάθημα διαρκεί μία ώρα. Για ορισμένους, ο κορονοϊός έφερε στην επιφάνεια την ανάγκη για θεραπευτική υπασία, μια δραστηριότητα σε ανοιχτό χώρο με πολύ χαμηλό κίνδυνο για μετάδοση του ιού. Μόνο σε αυτό το κέντρο παρατηρήθηκε αύξηση 30% στη ζήτηση και πλέον υπάρχει λίστα αναμονής. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ένας στους 5 Ισπανούς δηλώνει πως παρουσίασε συμπτώματα κατάθλιψης. Η θεραπευτική υπασία προτείνεται για βοήθεια και σε περιπτώσεις αυτισμού, εγκεφαλικής παράλυσης ή σκλήρυνσης κατά πλάκας. Από τη μία είναι το άλογο και η δική του κίνηση, ο ρυθμός που επιβάλλει και η θερμότητα που εκπέμπει το σώμα του σε αυτόν που το υπέβει. Και από την άλλη, ο δεσμός που δημιουργείται με το παιδί ή τον ενήλικα. Οι συγγενείς των θεραπευόμενων βλέπουν σύντομα τη διαφορά. Είχαμε καλή σχέση, λέει η μητέρα της Αλήθεια, αλλά είναι αλήθεια ότι με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας είχε συχνά συγκρούσεις. Εδώ βρήκε τη θετική ενέργεια που της προσφέρουν τα άλογα.